θα έχει μόνο 21. Ούτε προϊόντα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Σε πρώτο πλάνο θα βρίσκεται η Πελοπόννησο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα έχει περίοπτη θέση, ειδικά εν ώψη της συμπλήρωσης των 200 ετών σε λίγους μήνες από την έναρξη της Επανάστασης και του εορτασμού της ξεχωριστής αυτής επετείου. Χαίρομαι για το γεγονός ότι η περιφέρειά μας θα είναι η τιμόμενη περιφέρεια στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε ένα μεγάλο περίπτερο και θα βρω τον τρόπο να ανεβείτε κι εσείς. Το οποίο θα είναι μόνο η Πελοπόννησος στην Επανάσταση του 1821. Θα δείχνει τους ιστορικούς τόπους, τους τόπους των θυσιών, τα ιστορικά μας μοναστήρια. Θα τα προβάλλουμε δια της διεθνούς εκθέσεως σε όλο τον κόσμο που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα εγκαινιαστεί από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και βεβαίως δικαιούται η Πελοπόννησο να ξεκινήσει τις εκδηλώσεις για το 1821, για τα 200 χρόνια. Διότι η Πελοπόννησος, η περιφέρειά μας, η ευρύτερη Πελοπόννησος, ήταν η καρδιά του αγώνα του 1921. Οι Πελοποννήσιοι σήκωσαν το μεγάλο βάρος, όχι μόνοι τους. Όλοι οι Έλληνες αγωνίστηκαν, αλλά η Επανάσταση ήταν εδώ. Οι πρόγονοί μας σήκωσαν το μεγάλο βάρος. Γι' αυτό είναι μεγάλη τιμή για μας ότι ανοίγουμε την αυλαία των 200 χρόνων στη Θεσσαλονίκη.